Φέτος δίνει τα... και αυτά δυστυχώς. Εμείς σας εχώσαμε. Ναι. Με, όχι, η πραγματικότητα. Εσείς που έχετε τα μέσα δεν μπορείτε να πάρετε τον κύριο Γιαβρόπουλο να τον ρωτήσετε. Εκεί στη Βουλή που το βλέπετε. Στην αντιπολίτευση με ξέρετε. Όχι, να τον ρωτήσει να δείτε. Είναι στενάχρο πέρα από οτιδήποτε πολιτικό. Είναι στενάχρο, το είπατε πάρα πολύ σωστά. Έτσι. Αυτά τα παιδιά ζουν με την αγωνία. Και οι οικογένειές τους. Με την ψυχή στο στόμα. Και εντάξει, εμείς όσο μπορούμε παρακολουθηματικά, αν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα περιβάλλον σε αυτό. Είναι σημαντικό να μην υπολογίζει το βαθμό πολιτηρίου. Είναι πολύ τώρα σημαντικό να μην ξέρουν τα παιδιά τι γίνεται. Καταρχήν είναι παιδαγωγικά τεράστιο λάθος. Τους δημιουργεί από αυτή την ηλικία την εντύπωση ότι δεν μπαίνουν σε μια σοβαρή χώρα, σε μια χώρα μπάχαλο. Αλλά και από την άλλη επαυξάνει πάρα πολύ το άγχος που είναι καταστροφικό. Ειλικρινά. Διατυπώνω παράκληση. Μάλιστα. Δεν είναι σωστά αυτά τα πάρτε πράγματα. Πάρτε τον κύριο Γαβρόλου και πείτε γεια σας. Νίκος δεν διαστηρώ. Νίκος δεν διαστηρώ. Επιπροσωπικού πείτε εσείς. Δεν τα ξέρει. Μην πείτε πολύ. Και μήπως μόνο το δικό μου το παιδί. Δεκάδες χιλιάδες παιδάκια του κόσμου. Το λέμε για να διασκεδάσουμε λίγο για τα πράγματα που γίνονται. Να το πούμε όσο γίνεται πιο ευχάριστα. Ο Κώστας Γαβρόλου, τώρα που τον έχω ζήσει αυτούς τους 6 μήνες, καταβάλει πραγματικά τεράστιες προσπάθειες στον χώρο της παιδείας. Και όλη αυτή η προσπάθεια για τη στελέχωση του χώρου, για τον εξυγχρονισμό του ίδιου. Του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο δεν είναι κάτι εύκολο. Ας το αφήσει όμως και είναι και κάτι που πρέπει να γίνεται φυσικά. Ας το αφήσει, και... να μην κάνουν το. Δεν ξέρουν τα παιδιά 4 μήνες που παντίνουν πανελλήνιες. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι. Μην πάμε στα μεγάλα. Στα πρέπει μικρά, να βλέπετε και τη συνολική εικόνα που είναι μια πολύ σοβαρή αυτό, δουλειά. Ξέρετε, θυμάστε και παλιότερα είχαν κατηγορηθεί οι υπουργοί γιατί δεν πήγαν ορισμένα βιβλία, ορισμένοι είχαν κατηγορηθεί για άλλο λόγο. Ξέρετε ότι φέτος ανοίξαν τα σχολεία στην ώρα του. Ναι, αλλά με τις προσλήψεις, η ανασφάλεια των παιδιών είναι θέμα. Και εκεί θα λυθούν θέματα. Αυτό με την ασφάλεια. Τέλος πάντων. Να έρθουμε τώρα στα γενικά και τα πιο έτσι, δύσκολα και πιο, θα σας έλεγα, δυσάρεστα. Και να σας ζητήσω ένα σχόλιο για το τι γίνεται με τον κύριο Πολάκη. Δηλαδή είδαμε πρακτικές υπουργών που δεν τις έχουμε ξαναδεί. Να παίρνει τον κεντρικό τραπεζίτη, να λέει καλώς να με ελέγξεις εμένα, αλλά θα ελέγξεις και όλα τα υπόλοιπα. Και έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, μιλώντας με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εγώ, δεν είδα ένα θετικό κλίμα για τον Υπουργό. Κοιτάξτε, καταρχάς πιστεύω ότι ο κύριος Πολάκης πήρε τον κεντρικό τραπεζίτη γιατί αισθάνθηκε ότι στοχοποιείται. Και για μια υπόθεση που όπως φάνηκε και από τη δήλωση που έγινε επίσημα από την Τράπεζα Αττικής ήταν ένα καθόλου ανώμημο δάνειο. Ξέρετε ότι δεν είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος που παίρνει ένα δάνειο σε περιόδους δύσκολες κιόλας. Για όλους τους πολίτες και για τους πολιτικούς. Δεν είπε κανείς ότι κακώς δόθηκε. Όχι, το δάνειο. Είναι ένα νόμιμο δάνειο με υποθήκευση του σπιτιού του. Κοιτάξτε, υπήρχε όμως μια στοχοποίηση και αυτό νομίζω τον έκανε επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει ότι πρέπει να υπερασπιστεί την τιμή του, τηλεφώνησε στον κεντρικό τραπεζίτη και εγώ στέκομαι στη δική του δήλωση, γιατί φυσικά δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς τη διημήφθη, που είπε ότι ούτε απείλησε, ούτε όλα αυτά που γράφτηκαν στην πορεία. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, το να πάρει εγώ το καταλαβαίνω και η έκρηξη και όλα αυτά εγώ... Τα καταλαβαίνω απολύτως. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχει και κανένα πρόβλημα να ελεγχθεί το δήλωσε. Θα δεχτώ και αυτό που λέτε για τη στοχοποίηση. Και το να πάρει τηλέφωνο ένας υπουργός, τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, να τον ηχογραφήσει ή και να διαρρεύσει μετά μέρος της συνομιλίας του. Αυτό είναι ένα κανονικό πολιτικό πράγμα. Κοιτάξτε, ο ίδιος καταρχάς και επιμένωμένος η δήλωσή του, γιατί εγώ δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι έχει δημιουργηθεί. Αλλά ο ίδιος δήλωσε ο κύριος Πολάκης χθες ότι ούτε τον απείλησε, ούτε τον ηχογράφησε. Και πώς βγήκαν τα ακριβώς διάλογοι. Δεν μπορώ εγώ να απαντήσω σε αυτό. Κάποιος ήταν παρόν στην κουβέντα. Δεν μπορώ να σας πω τώρα πώς έγινε η διαρροή ή οτιδήποτε. Εγώ μένω στις δηλώσεις του ίδιου του κύριου Πολάκη. Και θα έλεγα ότι επίσης κάποια ζητήματα νομίζω ότι. Δίνεται μεγαλύτερο βάρος πολλές φορές, προκειμένου να υπάρξει και ένας απροσανατολισμός της κουβέντας. Δηλαδή, έγινε τώρα όλη αυτή η συζήτηση για ένα θέμα καθόλου ανώμημο, όπως αποδεικνύεται, σε μια φάση που ο Πρωθυπουργός ήταν στο Μόναχο, που η Ελλάδα έχει αποκτήσει μια άλλη εικόνα στην ευρωπαϊκή και διεθνή σκηνή και βραβεύτηκε, όπως ξέρετε, με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας. Πάντως, Υπουργέ, νομίζω ότι πρέπει να βάζουμε τα πράγματα και στη σωστή τους διάσταση. Είσαστε ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, πολλά χρόνια που πολιτεύεστε κτλ. Ήταν κάπως άκομψη αυτή η κίνηση, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, ο κάθε ένας μας εκφράζεται με το δικό του τρόπο. Και το ξέρετε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κατηγορήσω έναν άνθρωπο που νιώθει ότι θίγεται. Προφανώς ένιωσε ότι θίγεται και γι' αυτό έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Αλλά πώς να σας πω, είναι πολιτικά ορθό να γίνεται αυτό?
επαναλαμβανομένος η δήλωσή του. Ο ίδιος λέει ότι ούτε. Όχι, όχι. Λέμε ούτε τώρα απείλησε... για την αντίδραση, λέμε. Λέτε είναι στοιχείο του χαρακτήρα του. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας χαρακτήρας? Καλά, δεν έκανε κάτι υπερβολικό. Πήρε και διαμαρτυρήθηκε και είπε ότι καλοδεχούμενος ο έλεγχος, αλλά να μην υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά. Αυτό είπε στην πραγματικότητα. Ναι. Το θα έρθω να κάτσω στο γραφείο σου για τρεις μέρες, άμα δεν ελέγξει τα δάνεια. Καλά, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν υπόθηκαν αυτά τα πράγματα. Δεν τα έχει διαψεύσει αυτά ο κ. Πολάκης. Κοιτάξτε, ο ίδιος ο κ. Πολάκης είπε ότι δεν διέρευσε αυτό τη συνομιλία. Δεν έχει διαψεύσει το περιεχόμενο τη συνομιλία. Μα δεν μπορώ εγώ τώρα να ξέρω και να τοποθετηθώ επί τη ουσία. Πολιτικά θέλω να το. Εγώ μιλάω και λέω το εξής. Θα πάρω εγώ τηλέφωνο και θα σου πω, θα έρθω στο γραφείο σα, αν δεν προσλάβετε κάποιον. Μα είναι που θέλω δυνατόν εγώ, να σχολιάζω κάτι υποθετικό το ότι υπόθηκε ή όχι? Εγώ μένω στα δεδομένα και λέω τα δεδομένα είναι ότι το δάνειο είναι νόμιμο. Αυτό δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς. Ο ίδιος νιώθει ότι θύχτηκε η τιμή του και είπε να υπάρχουν ίδια μέτρα και σταθμά. Εγώ έτσι το ερμηνεύω. Μάλιστα. Και θα έλεγα να το βάλουμε το όλο θέμα σε να μια φυσιολογική και την διάσταση. Αντιπολίτευσης. Κοίτατε, καταλαβαίνω καταρχήν απολύτως τη θέση της Υπουργού. Και εγώ αν ήμουν σε αυτή τη θέση και έπρεπε να υπερασπίσω το ανυπεράσπιστο, περίπου κάτι τέτοιο φαντάζομαι θα έλεγα. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι καταρχήν ο κύριος Πολάκης ή όχι ο κύριος Πολάκης, οι εκτροπές του κυρίου Πολάκη, ο χαρακτήρας του κυρίου Πολάκη, η αδικία ή το δίκαιο του κυρίου Πολάκη. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος επιτρέπει φαινόμενα, να μην πω εκτροπής, πώς να τα χαρακτηρίσω, με συγχωρείτε. Έχουμε δύο παράλληλους κόσμους. Έχουμε έναν κόσμο που ένας υπουργός παίρνει τον κεντρικό τραπεζίτη στο τηλέφωνο για προσωπικό του θέμα. Όχι θεσμικά. Και θέλετε να μην τον απειλεί. Του λέει διάφορα και μετά δίνει και τη συνομιλία στη δημοσιότητα. Ποιος την έδωσε, ο κ. Στουρνάς την έδωσε. Δύο μιλούσαν. Αυτό καθεαυτό εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι, δεν το προσλαμβάνω πως ένας υπουργός μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα. Από την άλλη, έχουμε έναν πρώην υπουργό και έναν άλλο πρώην υπουργό, οι οποίοι ανταλλάσσουν απίστευτες εκφράσεις ο ένας με τον άλλον. Και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος το είπε, κυρία Ξενογιώργου, είναι στο Μόναχο και βραβεύεται, δεν ξέρω τι κάνει. Πετε μου ειλικρινά, αυτή είναι η εικόνα κυβέρνησης. Δεν είναι η απόλυτη παρακμή. Ο κύριος Πολάκης, Πολάκης είναι μίλησε, το πρόβλημα, ή ο κύριος Τσίπρας που αφήνει τον κύριο Πολάκη. Μίλησε για προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρων. Με συγχωρείτε, να είμαστε συνεννοημένοι. Εγώ προχθές. Με απόσταση αντιμετώπισα το ζήτημα, να δούμε τι γίνεται κτλ. Κτλ. Κανείς δεν θέλει να δολοφονήσει κανέναν. Αυτή η αντίδραση, η οποία δεν είναι μία φορά, λέει η κυρία Υπουργός, αισθάνθηκε ότι αδικήθηκε. Μα αυτός είναι ο κύριος Πολάκης, με συγχωρείτε. Αυτός σηματοδοτεί στη δημόσια ζωή του τόπου. Μιλάγαμε πριν για την παιδεία. Ποιο είναι το πρότυπο που δίνουμε στις νέες γενιές όταν οι υπουργοί φέρονται έτσι? Την ανακοίνωση του Μεγάλου Μαξίμου την είδατε, κύριε Δένδια. Εσείς πώς την εισπράξατε, ότι καλύπτει ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Πολάκη? Με συγχωρείτε. Ένας πρωθυπουργός που δεν θέλει να καλύψει απολύτως τον υπουργό του, έναν τρόπο έχει. Το φωνάζει, του ζητάει την παραίτησή του και καλημέρα σας. Αλλιώς έχει την απόλυτη συνταγματική ευθύνη. Και ο κύριος Τσίπρας έχει την απόλυτη ευθύνη για αυτά τα πράγματα που γίνονται. Ο τόπος καταραίει με αυτά. Δεν είναι δυνατόν ευρωπαϊκή χώρα. Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να γίνονται, κύριε, αυτά τα πράγματα? Μιλάμε σοβαρά. Έχουμε πέσει σε υποσαχάρη Αφρική και κατεβαίνουμε συνεχώς. Και δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενο σκαλί. Έχετε... Πάντως τώρα να τον διώξει για ένα τηλεφώνημα στο Στουρνάρα. Καλά, θα ήθελα να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Με συγχωρείτε. Δεν είναι ένα τηλεφώνημα στο Στουρνάρα. Έχουμε δύο θεσμικές οντότητες. Εγώ δεν λέω το άτομο το ένα. Ο Γιάννης και ο Παύλος, ο Νίκος και ο Κώστας. Ο υπουργός από τη μία πλευρά και ο ανεξάρτητος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας από την άλλη. Και παίρνει ο υπουργός τον ανεξάρτητο διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και ούτε λίγο που λέει, του λέει: κοίτα να δεις, κάνω ό,τι θέλεις, αλλά πρέπει να κάνεις και αυτό και αυτό και αυτό και θα σου πω και αυτό και αυτό και αυτό και θα έρθω εκεί και θα σου κάνω και αυτό και αυτό και αυτό. Σε ποια χώρα γίνονται, κύριε, αυτά τα πράγματα? Για το Θεό, πού νομίζουμε ότι βρισκόμαστε? Βεβαίως θα σας πει κάποιος ότι αυτή η κυβέρνηση πήρε πριν από λίγες εβδομάδες ψήφο εμπιστοσύνης. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι κοινοβουλευτικά πανισχύρια. Δεν είναι θέμα μόνο ψήφου εμπιστοσύνη, είναι και κάτι άλλο. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, ναι, αυτό μια φράση μόνο και πάει. Εγώ να σας πω, επιβίωσε κοινοβουλευτικά και μέχρι εκεί με δάνειες δυνάμεις. Και να μην επεκταθώ. Με δάνειες δυνάμεις. Κοινωνικά πόσο ισχυρή είναι? Εκλογικά πόσο ισχυρή είναι? Ένας τρόπος υπάρχει. Και αυτά τα στοιχεία παρακμής οδηγούν σε αυτή την ανάγκη. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία και ας κρίνει η κοινωνία. Και αν η κοινωνία θέλει να επιβεβαιώσει το φαινόμενο Πολάκη, είναι δικαίωμά της. Αφεντικός μας είναι ο ελληνικός λαός. Αλλά να το κρίνει. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ως θεσμικά αποδεκτό. Μάλιστα. Στο παρόν σύστημα. Σαφές. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή υπόθηκαν πολλά. Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση όχι μόνο πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά συνεχίζει και λαμβάνει πολύ σημαντικά μέτρα. Δηλαδή, η ολοκλήρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών ήταν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, ωφελής για τη χώρα μας. Και δεν ήταν απλώς ο εξωτερικό ο πρωθυπουργός, όπως είπε ο κ. Δένδιας. Ήταν γιατί αυτή τη στιγμή η εικόνα της χώρας έχει ενισχυθεί και η θέση της γεωπολιτικά. Από εκεί και πέρα, θέλω να είμαι δίκαιη με τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης μπορεί να έχει τον τρόπο που εκφράζεται, αλλά είναι ένας πάρα πολύ αποτελεσματικός υπουργός. Και πρέπει να πω ότι το δίδυμο και του κύριου Ξάνθου και του κύριου Πολάκη
εργάζεται πάρα πολύ για τα θέματα της υγείας και επειδή συνεργάζομαι και μαζί τους για τις προσλήψεις στην υγεία, που ξέρετε ότι είναι μία από τις προτεραιότητες, πρέπει να σας πω ότι το κυβερνητικό του έργο το επιτελεί με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα, στο χθεσινό θέμα, επαναλαμβάνω, ο ίδιος ο κύριος Πουλάκης, και δεν έχω λόγο να τον αμφισβητήσω, είπε ότι πήρε επειδή ένιωσε ότι στοχοποιείται και θίγεται. Είναι σαφές αυτό. Το καταλάβαμε. Και θα πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί τώρα να γίνεται μια ολόκληρη ιστορία περί θεσμικής εκτροπής, επειδή στοχοποιήθηκε ένας υπουργός, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ότι στοχοποιήθηκε άδικα, για ένα νόμιμο δάνειο καθόλου. Και βέβαια ξέρουμε ότι, όχι βέβαια ο κύριος Δένδιας, που είναι από τους πιο ευπρεπείς και δημοκρατικούς πολιτικούς του Κοινοβουλίου, αλλά υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία από το πρωί ως το βράδυ κατηγορούν λειτουργούς της δικαιοσύνης. Με την ίδια λογική, για αυτούς δεν υπάρχει μια κουβέντα να υποθεί από την αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ θα έλεγα να αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, ο καθένας έχει το θεσμικό του ρόλο και ο κεντρικός τραπεζίτης και η κυβέρνηση και να μην δημιουργούμε μια παραπληροφόρηση παραπάνω. Κύριε Σαφιακοπούλου, δεν ήταν τότε στην κυβέρνηση, αλλά οι υπουργοί ύβρισαν τους λειτουργούς της δικαιοσύνης με τρόπο που ουδέποτε ακούστηκαν από χείλη υπουργού οποιοδήποτε κόμματος, όχι μόνο της. Να γυρίσουμε. Όχι, το λέω για να μην. Με συγχωρείτε και να μην μένει στο τραπέζι. Ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ευρίζουν τη δικαιοσύνη. Δεν είναι ακριβές αυτό. Κύριε Ξενιακοπούλου, ένα δεύτερο θέμα το οποίο υπάρχει. Είπε ο κ. Δένδιας προηγουμένως δάνειες δυνάμεις. Είναι πολλοί που λένε ότι ο κ. Τσίπρας ψάχνει στηρίγματα και στο χώρο από τον οποίο εσείς προέρχεστε. Εσείς πήγατε πρώτοι από το χώρο του Κινήματος Αλλαγής στο ΣΥΡΙΖΑ, ακολούθησαν άλλα δύο στελέχη τώρα. Εγώ δεν ήμουν ποτέ στο Κίνημα Αλλαγής. Είχε παραιτηθεί. Είχατε παραιτηθεί, ναι, σωστά. Είχατε παραιτηθεί. Από το ιστορικό Πασόκ το 12 και ήμουν 6 χρόνια εκτός πολιτικής. Ήσασταν από τους ανθρώπους, από τους στενούς συνεργάτες του Γιώργου Παπανδρέου. Ναι. Άλλοι δύο άνθρωποι, ο κ. Τόλκας με τον κ. Μωραΐτη, πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και ακούσαμε και τον κ. Βερναρδάκη ότι έρχονται κι άλλοι. Μιλάμε για έναν διεμβολισμό του χώρου από τον οποίο προέρχεστε. Εγώ θα έλεγα καταρχάς ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη. Και τη βλέπουμε και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Τώρα δηλαδή μετά την κρίση που η πολιτική ξαναμπαίνει στο τραπέζι, αναδεικνύονται εκ των πραγμάτων δύο πόλοι. Και αυτό είναι υγιές για τη δημοκρατία. Ένας θα λέγαμε προοδευτικός αριστερός πόλος με ένα πιο κοινωνικό αναπτυξιακό πρόσημο και ένας συντηρητικός νεοφιλελεύθερος πόλος. Στην Ευρώπη μάλιστα έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα της ακροδεξιάς και της ανάγκη να υπάρχει ένα προοδευτικό μέτωπο απέναντί της. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι μια ανάγκη να ανασυγκροτηθεί ο προοδευτικός χώρος. Στην Ελλάδα. Με το ΣΥΡΙΖΑ ως πυρήνα. Εκ των πραγμάτων, αυτό το έχει αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, η κεντρική δύναμη, στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη, να πούμε, στην εποχή μας, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν ευχής έργο αν το ΚΙΝΑΛ και οι υπόλοιπες δυνάμεις κεντροαριστεράς μπαίναν σε ένα διάλογο. Και πρέπει να σας θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός επανειλημμένα τους κάλεσε. Από την ψήφο στην απλή αναλογική μέχρι το Σύνταγμα, μέχρι μια σειρά άλλα ζητήματα. Καλά, όταν τους βρίζεις τώρα, την άλλη πλευρά. Πρέπει όμως να πω ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς το ΚΙΝΑΛ έχει μια στρατηγική. Τη στρατηγική ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εκ των πραγμάτων, πέραν το ότι είναι ταροπροσδιορισμός, σημαίνει στην πραγματικότητα στρατηγική νίκη, επιδίωξη για τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, αυτές οι δυνάμεις που βλέπετε να απελευθερώνονται από τον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο και να προσεγγίζουν αυτή τη στιγμή την ιδέα μιας συμπόρευσης με το ΣΥΡΙΖΑ για ένα προοδευτικό πόλο, έχει να κάνει με τις βαθιές αλλαγές που συντελούνται. Και για να πω για τον ανασχηματισμό. Να σας πω κάτι, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, εσείς είχατε μείνει πολλά χρόνια. Είχατε φύγει από το Πασόκ και μείνατε εκτός πολιτικής. Έξι χρόνια εκτός πολιτικής. Και πάντα, όπως το ξέρετε, κυρία Χασοπόπουλε, πάντα μιλούσα για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού πόλου. Ναι, ναι, ναι. Και ένας από τους λόγους που δέχτηκα να. Και δεν είχατε πάει και σε άλλα σχήματα που είχαν δημιουργηθεί. Αυτό το γεγονός όμως ότι υπάρχουν οι υπουργοί τώρα που έγιναν της κυβέρνησης τώρα με στελέχη τα οποία μέχρι πριν από λίγο ήταν δίπλα στην κυρία Γεννηματά. Είναι σωστό να γίνεται. Κοιτάξτε, αυτά τα στελέχη. Δηλαδή, μέχρι πριν ένα μήνα να είστε δίπλα στη Γεννηματά και μετά να πάνε να γίνεσαι υπουργός του Τσίπρα. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι και αυτά τα δύο στελέχη που αναφέρατε, ο κύριος Μωραΐτης και ο κύριος Τόλκας, αλλά πιστεύω και άλλα στελέχη, που τους βλέπω στις συναντήσεις που έρχονται και που είναι από τις ευρύτερες κεντροαριστερές δυνάμεις, αντιτίθεται σε αυτή την προοπτική συμπόρευσης με τη συντηρητική παράταξη. Είναι σαφές αυτό που συμβαίνει και αυτό ήταν και ο βασικός λόγος που διαφοροποιήθηκαν και οι δύο. Για να δικαιολογείται όμως αυτό. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει μία αλλαγή πολιτικής τροφής ενός φορέα και όταν μετατοπίζεται συνεχώς κεντροδεξιά, είναι φυσικό να υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες νιώθουν ότι δεν εκφράζονται. Και αυτή η ρευστοποίηση, εγώ θα έλεγα, της κεντροαριστεράς, γιατί βλέπετε όχι μόνο στο ΚΙΝΑΛ, βλέπετε ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών αναδείχθηκαν οι ετερόκλητες δυνάμεις που υπήρχαν
γενικά συγκεντρώνει. Βάλτε μια τελεία και που γέννη. Κοίτατε τι θα επανέλθουμε. Θα μας πείτε για τη Δημάρα αμέσως μετά να πάμε σε ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Ούτως ή άλλως εδώ θα είμαστε, θα το συζητήσουμε, θα δούμε.